Να δούμε τώρα με τον Γιάννη Φόσκολο, τον απεσταλμένο μας στη Θεσσαλονίκη, τις τελευταίες πληροφορίες για τις εξαγγελίες Μητσοτάκη σε λίγο. Να ξεκινήσουμε από. Έχει γίνει πολύ θόρυβος, Γιάννη, για το μέτρο έκπληξη. Φαίνεται ότι αφορά εκατοντάδες χιλιάδες δημοσίους υπαλλήλους. Καλησπέρα λοιπόν από το περίπτερο του Open, του Έθνους και της Ημερησίας στην 88η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Ναι, Νίκο, πάντα ο Πρωθυπουργός έχει εκπλήξει στη φαρέτρα του για την ομιλία στη ΔΕΘ. Φαίνεται λοιπόν ότι μια τέτοια έκπληξη αφορά φέτος τους δημοσίους υπαλλήλους. Ακούω πληροφορίες για μια νέα οριζόντια αύξηση μισθών στο δημόσιο για όλους. Ναι, πάμε να δούμε λοιπόν τις κάρτες. Καταλαβαίνω ότι ο Πρωθυπουργός θα αναφερθεί σε ένα νέο μηχανισμό για τις αποδοχές των δημοσίων υπαλλήλων, ο οποίος μηχανισμός θα οδηγήσει σε μια νέα αύξηση μισθών στο δημόσιο για όλους από το 2025. Μένει να ακούσουμε ακριβώς πώς θα περιγράψει αυτό το μέτρο ο Πρωθυπουργός και την εξειδίκευση από τους αρμόδιους υπουργούς. Πάντως, οι πληροφορίες μιλούν για μια νέα οριζόντια αύξηση μισθών στο δημόσιο από το 2025. Τα άλλα μέτρα τώρα, ξεκινώντας από τη μείωση το πιο ακριβό μέτρο. Πάμε λοιπόν στους μισθωτούς. Εκεί είναι το πιο ακριβό μέτρο. Μείωση ασφαλιστικών εισφορών, μία ποσοστιαία μονάδα. Εμπροστοβαρός ήδη από φέτος. Πάνω από μισό δισεκατομμύριο θα κοστίσει αυτό το μέτρο και θα έχουν ελάφρυνση και οι μισθωτοί οι εργαζόμενοι. Θα δουν μια καθαρή αύξηση του μισθού στην τσέπη τους. Όλοι οι μισθωτοί εργαζόμενοι της χώρας. 2,5 εκατομμύρια. Πάμε πιο γρήγορα να τα δούμε με τίτλους, Γιάννη. Μείωση εισφορών λοιπόν. Αύξηση κατώτατου μισθού. Θα έχουν και οι εργοδότες. Περάσαμε στη συντάξεις. Αύξηση κατώτατου μισθού θα έχουμε. Πάμε στους συνταξιούχους και στους ευάλωτους. Εδώ θα δούμε μια αύξηση στις συντάξεις από 2,2 έως 2,5%. Έχουμε το επίδομα προσωπικής διαφοράς, το οποίο θα δοθεί λίγο πριν τα Χριστούγεννα, από 150 έως 200 ευρώ, και το επίδομα κοινωνικής αλληλεγγύης για τους ευάλωτους, για τους χαμηλοσυνταξιούχους και τα άτομα με αναπηρία, και αυτό πριν τις γιορτές. Τώρα, άλλο ένα μέτρο το οποίο δεν το γνωρίζαμε, Νίκο, είναι ο διπλασιασμός της έκπτωσης του ένφια για τις κατοικίες και τα ακίνητα τα οποία ασφαλίζονται. Έναντι φυσικών καταστροφών. Είναι 10% η έκπτωση του ένφια σήμερα και θα πάει στο 20%. Αυτό είναι ένα μέτρο για την αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης. Πάμε στα μέτρα για το δημογραφικό. Εδώ θα ακούσουμε φόρο ελαφρύνσης σε επιχειρήσεις για παροχές οικογενειακής πολιτικής, βρεφονιπιακούς σταθμούς κτλ. Αλλά και αύξηση του επιδόματος παιδιού. Ακούγεται για μια γενναία αύξηση του επιδόματος παιδιού και βελτίωση της στόχευσης των προϋποθέσεων για τους δικαιούχους. Εισοδηματικά και ουσιακά είναι τα κριτήρια για τους δικαιούχους στο επίδομα παιδιού. Και πάμε και στα μέτρα στέγη για τη στεγαστική κρίση, Νίκο. Εδώ έχουμε φορο απαλλαγή για 3 χρόνια για τους ιδιοκτήτες κλειστών ακινήτων που θα τα ανοίξουν ή τα έχουν σε Airbnb και θα τα δώσουν στη μακροχρόνια μίσθωση. Απαλλαγή δηλαδή του φόρου εισοδήματος από τα ενοίκια, φραγμός Airbnb σε κορεσμένες περιοχές και φυσικά το νέο μεγάλο πρόγραμμα Σπίτι μου 2, το οποίο θα έχει προϋπολογισμό 2 δισεκατομμύρια ευρώ και αφορά και σε 40 αυξάνεται το όριο ηλικίας. Γιάννη, ευχαριστούμε. Θα τα ακούσουμε σε λίγο ζωντανά από τον Πρωθυπουργό.